Είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος. Αλέξανδρες, δύο λόγια, μάλλον δεν φτάνουν δύο λόγια για αυτό που έγινε, για το ξαφνικό κλείσιμο της ΕΡΤ. Να πω ότι ακόμα είμαστε ανοιχτοί, έτσι εκπέμπουμε, παρά το γεγονός ότι στο βράδυ για πολύ λίγο έκλεισαν οι ραδιοσυχνότητες σε ό,τι αφορά έτσι, τον χώρο που υπηρετούμε, την ελληνική ραδιοφωνία. Καταφέραμε λίγο μετά τις 12 μεσάνυχτα να κρατήσουμε ανοιχτή την ραδιοφωνική συχνότητα σε επίπεδο Έρα Λάρισας, που εκπέμπει φυσικά και στην περιοχή των Τρικάλων στους 98,3. Μέχρι και αυτήν την ώρα, περίπου 14 ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για το κλείσιμο της ελληνικής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Αυτό που θέλω να πω εν συντομία είναι ότι προσπαθούμε και εγώ και η συνάδελφος Ελπίδα Κουτσογιάννη από τα Τρίκαλα να υπερασπιστούμε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, όπως επίσης και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό σε επίπεδο Θεσσαλίας, περίπου 40 άτομα. Θεωρώ ότι ο κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μαζί μας και τον περιμένουμε σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα έξω από το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο για να κάνουμε μια δεύτερη συγκέντρωση, συνέχεια της χθεσινοβραδινής, για να κρατήσουμε ανοιχτή την ελληνική ραδιοφωνία και την τηλεόραση. Κάποια επίσημη ενημέρωση, Αλέξανδρε, είχατε από τα κεντρικά? Υπήρχαν δημοσιεύματα κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών site και ηλεκτρονικών εφημερίδων της Αθήνας για επικείμενη αναδιάρθρωση, ωστόσο αυτός ο ξαφνικός θάνατος, όπως χαρακτηρίστηκε από πάρα πολλούς, δυστυχώς κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Επιμένω όμως ότι παραμένουμε ανοιχτοί ως ραδιοσυχνότητα σε επίπεδο Θεσσαλίας και η Λάρισα και ο Βόλος και περιμένουμε και άλλους επαγγελματικούς φορείς να αγωνιστούν μαζί μας. Αλέξανδρε, ο τρόπος εξαγγελίας αυτού του γεγονότος, πώς το χαρακτηρίζει από έναν υπουργό της κυβέρνησης, μας θυμίζει άλλες εποχές. Νομίζω ότι οι πιο έμπειροι συνάδελφοι από μένα που καλογήθηκαν μέσα στην ΕΡΤ είπαν την θέση τους ότι πρόκειται για μια πράξη πραξικοπήματος ουσιαστικά, έτσι ώστε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε πολύ λίγες ώρες να κλείσει ένας μεγάλος φορέας. Αυτό που με φοβίζει είναι το τι έρχεται, γιατί προφανώς επίκυνται και άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί να υποστούν κάτι ανάλογο και αυτό είναι που πρέπει να φοβόμαστε όλοι μας. Φυσικά μετά την ΕΡΤ, μικρότεροι οργανισμοί, αυτή τη στιγμή επικρατεί σύγχυση και φόβος παντού. Mm-hmm. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί. Mm-hmm. Πολύ φοβάμαι όμως ότι θα έχουμε εξελίξεις σοβαρές, έτσι. Οι εξελίξεις υπάρχουν ήδη σε πολιτικό επίπεδο, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό όμως. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είναι μισθωτοί επί χρόνια, χωρίς να παίρνουν χρήματα σε βαθμό που ακούγονται και που δυστυχώς οι πολίτες έχουν μια απίστευτη παραπληροφόρηση για το τι οικονομικά ωφέλη κομίζουν από όλη αυτή την παρουσία τους στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα που λέγεται ΕΡΤ. Η ανταπόκριση των πολιτικών φορέων λίγο πολύ γνωστή είναι, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώς αντιμετώπισε ο κόσμος, ο απλός πολίτης, όλες αυτές τις ώρες μέχρι και τώρα που μιλάμε, mm-hmm. πώς αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να πούμε ότι από χθες το απόγευμα υπάρχει μια διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών στο ψήφισμα που εκδόθηκε, στο κοινό ψήφισμα που εκδόθηκε από όλους τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ στην Αθήνα χθες και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 300 υπογραφές σε αυτό το επίπεδο και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Το απόγευμα λοιπόν καλείται τον κόσμο. 8 η ώρα το βράδυ. 8 η ώρα για συμπαράσταση. Mm-hmm. Εδώ στο πνευματικό κέντρο που είναι και το στούντιο και μετά θα ακολουθήσει πορεία. Θα εξαρτηθεί και από τη συγκέντρωση του κόσμου και από την διάθεση όλων μας. Μάλιστα. Οι τρικαλινοί βουλευτές πώς θα τα αποκριθήκαν? Θέλω να επισημάνω ότι
Δυστυχώς υπήρξαν βουλευτές που δεν θέλησαν καν να πούν την θέση τους από μικροφόνου. Για μένα προσωπικά, που υπηρετώ το χώρο της δημοσιογραφίας για πάνω από 15 χρόνια, είναι λυπηρό αυτό το φαινόμενο. Όταν γνωρίζουν πολύ καλά και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, αλλά και άλλοι αιρετοί της αυτοδιοίκησης που αναδείχθηκαν μέσα από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επί χρόνια, και οι ίδιοι αλλά και το έργο που προσέφεραν σε όποιο βαθμό, ότι αυτή η στάση είναι σαφέστατα έτσι μια άσχημη στάση απέναντι στους συναδέλφους γενικότερα και δει έτσι στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα που λέγεται ΕΡΤ.